Ποιος λέει πως ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός συγγραφέας? Πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται όχι για μυθοπλασία, αλλά για αφήγηση πραγματικών γεγονότων. Η Αγγελική Νικολούλη παρουσίασε χθες το βράδυ στο ιστορικό καφέ Κήπος στα Χανιά τη δεύτερη συγγραφική της προσπάθεια. Τίτλος του βιβλίου «Θάνατος με χείλη κόκκινα». Ο «Θάνατος με χείλη κόκκινα» είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι «Το ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου». Και αυτά τα δύο βιβλία είναι τα πρώτα σε μια σειρά από αστυνομικά θρίλερ, αληθινές ιστορίες που θα ακολουθήσουν. Είναι γεγονότα που σου δείχνουν το προφίλ του εγκλήματος στη χώρα μας. Είναι υποθέσεις που έχουν έντονο παρασκήνιο. Έχω συνεχίσει και την έρευνα και στο βιβλίο. Και είναι ιδιαίτερα, και αυτός ήταν και ο απότερος σκοπός μου, κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τη συγγραφή. Γιατί τηλεόραση φεύγει, το βιβλίο μένει. Το βιβλίο προλόγησε ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης, Γιώργος Παπακωνσταντής. Το δεύτερο βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη εντάσσεται στο ίδιο μοτίβο με το πρώτο, που στην ουσία εισάγει μια νέα μορφή αστυνομικού μυθιστορήματος. Θα το χαρακτήριζα το ρεαλιστικό αστυνομικό μυθιστόρημα, γιατί στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αναφέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις με άλλα βέβαια ονόματα που έχουν συμβεί στην ελληνική περιφέρεια. Βέβαια, στην ουσία βασίζεται σε αυτό που λέμε σενάρια της ζωής, που όπως ξέρουμε τα σενάρια της ζωής είναι και τα πιο πολύπλοκα σενάρια. Ποιο είναι όμως το πραγματικό προτέρημα του βιβλίου? Χρησιμοποιεί μια δημοσιογραφική γλώσσα και στην ουσία βάζει το θεατή σε μια ροή κειμένου τέτοια που τον αφήνει κυριολεκτικά, δεν τον αφήνει μάλλον καθόλου να το σταματήσει. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ υλικό η Αγγελική Νικολούλη εξαιτίας της γνωστής εκπομπής «Φως στο τούνελ» που έχει κάνει και των πολλών περιπτώσεων που έχει ασχοληθεί, και ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα βιβλία. Νιώθω και μια συγκίνηση, γιατί ξέρεις, το βιβλίο είναι η αφορμή για αυτά τα ταξίδια, για αυτή την επαφή με τον κόσμο της περιφέρειας, γιατί τόσα χρόνια το τούνελ δεν θα υπήρχε αν δεν είχε τον κόσμο αυτόν να το στηρίζει. Όσο για τα επόμενα σχέδια της Αγγελικής Νικολούλη, συνεχίζω το τούνελ το φθινόπωρο στον Α και επιλέγω και το τρίτο βιβλίο σειρά. Γιατί όλα αυτά, επιμένω το λέω, ότι μας δίνουν μια εικόνα του εγκλήματος στη χώρα μας μέσα από πραγματικά γεγονότα. Το βιβλίο «Θάνατος με χείλη κόκκινα» της Αγγελικής Νικολούλη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.